καλώς ήρθατε στο θαυμαστό βιβλίο της φύσης. Αυτό το βιβλίο μιλάει για όλα τα ζωάκια του κόσμου και σε κάθε κεφάλαιο η αρκούδα θα σας λέει και μια ιστορία για τον καθένα μας. Κικυρίκου! Ελάτε! Δεν πρέπει να αργήσουμε! Μείνετε μαζί, παιδιά! Μην χαθείτε! Η μέρα θα είναι συναρπαστική! Πάμε! Έλα, πάμε! Έλα! Τι γίνεται εδώ! Συγγνώμη! Πάμε, πάμε, παιδιά! Πάμε, πάμε, παιδιά! Τέλεια, πολύ ωραία! Έχεις να πει ιστορία και για μας! Οι ιστορίες της αρκούδας είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες! Ενδιαφέρουσες και εμάς! Σίγουρα θα βρείτε τίποτα μέλισσα σε κανένα κεφάλαιο. Ξέρουμε πώς το λέμε αργή είναι. Θέλω τα παιδιά μου να μάθουν για τα αρπακτικά. Νάτος, εκεί είναι, εκεί. Νάτος. Πάψε να χοροπηδάς. Νάτος. Βλέπω πως είσαστε όλοι εδώ. Λοιπόν, σήμερα το θαυμαστό βιβλίο της φύσης άνοιξε σε άλλο κεφάλαιο. Θα σας πω μια ιστορία για το κοτόπουλο. Μια όμορφη ανοιξιάτικη μέρα, η κότα πήγε τα μικρά της να παίξουν στον κήπο με τα λουλούδια για να ασκηθούν, ώστε όταν μεγαλώσουν να είναι δυνατά και υγιή. Παίζουν καθώς τρέχουν το ένα πίσω από το άλλο και πηδούν και έτσι δυναμώνουν τους νεαρούς τους μυς. Μανούλα, 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 με χτύπησαν, με χτύπησαν, με χτύπησαν. Με χτύπησαν, αδελφός μου, και δεν μου έδινε. Αρκετά. Με χτύπησε, μανούλα. Δεν θέλω να μαλώνετε μεταξύ σας. Θέλω να έρθετε όλα εδώ τώρα αμέσως. Αμέσως, το καταλάβατε? Αμέσως, το καταλάβατε αυτό? Τι συμβαίνει? Δεν ξέρω. Γρήγορα να πάμε στη Μανούλα. Ναι, πάμε, 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 πάμε. Εδώ είμαστε, Μανούλα. Ήρθαμε. Ακούστε, παιδιά. Δεν σας έφερα εδώ στους κήπους για να μαλώνετε. Συγγνώμη, μαμά, το ξανακάνουμε. Μπείτε στη γραμμή. Και προσέξτε καλά. Ναι. Είπα, μπείτε όλοι σας στη γραμμή. Όλοι. Έτοιμοι? Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με το δεξί πόδι. Πρώτα μπροστά και μετά πίσω και μετά πάλι μπροστά. Εμπρός. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο. Όλοι μαζί. Σταθείτε ίσια. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Πρέπει να κάνεις το ίδιο, καλέ μου, αν θέλεις να γίνεις δυνατός και υγιής. Πήγαινε πίσω από τον μπλάνκι. Ας αρχίσουμε τώρα το βάδισμα. Έτοιμοι? Πάμε! Τι έγινε? Πες μου, μήπως χτύπησες? Έλα εδώ, μικρέ μου. Ανέβα πάνω. Θα σε κουβαλήσω μέχρι να νιώσεις καλύτερα. Όχι, σε ευχαριστώ, Μανούλα. Δεν έχω τίποτα. Μπράβο σου. Δεν πρέπει να τα παρατάς. Μανούλα, Μανούλα, Μανούλα. Τι συμβαίνει? Σπότι. Έλα εδώ να μου πεις. Τι έγινε, παιδί μου? Πονάει το ποδαράκι μου. Ανέβω στην πλάτη. Κουράγιο. Μην το βάζεις κάτω. Εμπρός, συνέχισε.
Οι μέρες περνούν ευτυχισμένα μέσα στους κήπους των λουλουδιών και η μαμά Κότα προσπαθεί να διατηρήσει τα μικρά της σε φόρμα. Όλα όμως δουλεύουν εκτός από το σπότι. Σήμερα, παιδιά, θα μάθετε πώς να πετάτε. Κοιτάξτε. Βλέπετε? Είναι εύκολο. Ένας με τη σειρά. Μπλάκι, ξεκίνα εσύ. Εμπρός. Μπράβο, αγόρι μου. Ο επόμενος. Έλα. Πολύ ωραία. Είμαι περήφανη για σας, παιδιά. Σειρά μου, κουνηθείτε. Φύγετε όλοι από την μέση. Άντε, είναι η σειρά μου να πετάξω. Ωραία. Τα καταφέρατε σχεδόν όλοι. Σειρά σου τώρα, Σπότι. Μην ανησυχείς, είναι εύκολο. Κάνε ό,τι έκαναν τα αδέρφια σου. Τρέχα και άνοιξε τα φτερά σου. Εμπρός, λοιπόν, τι περιμένεις? Εμπρός, μικρέ. Προσπάθησε περισσότερο και ακούνε τις φτερούγες σου. Έτσι, μπράβο, θα τα καταφέρεις. Μα καλά, τι κάνεις εκεί κάτω? Μην τα παρατάς, προσπάθησε ξανά. Δεν μπορώ. Ο Σπότι δεν ακούει τη μαμά Κότα και δεν έχει σκοπό να πετάξει πάνω στο βουνό με τις πέτρες όπως και τα αδέλφια του. Είναι πολύ τεμπέλης. Το μόνο που θέλει να κάνει είναι να κάθεται και έτσι δεν θα προκόψει ποτέ. Πες μου, μικρέ, τι συμβαίνει? Δεν μπορώ να το κάνω, Μανούλα. Χτύπησα το πόδι μου. Αν θέλεις να επιβιώσεις σε αυτόν τον κόσμο, καλέ μου, πρέπει να ξεπεράσεις τέτοιες μικρές δυσκολίες σαν αυτή. Έλα, προσπάθησε πάλι. Κοιτάξτε, παιδιά! Αλήθεια είναι! Ναι, ναι! Και να παρακολουθείς, τίποτα δεν θα αλλάξει. Με πονά πολύ. Άσε με να ανέβω πάνω σου. Εντάξει, πήδα πάνω. Εμπρός, λοιπόν, ελάτε. Αχ, όχι. Α, καλά, τι θα κάνουμε τώρα. Μανούλα, Μανούλα, πώς θα καταφέρουμε να περάσουμε το ριάκι? Είναι εύκολο. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και μετά πηδήξτε. Να έτσι. Εμπρός, λοιπόν. Ένας-ένας. Ωραία. Με αυτό το ρυθμό, σύντομα θα μπορέσετε να έρθετε στους κήπους μόνοι σας. Την επόμενη μέρα, τα κοτόπουλα πήγαν βόλτα στον κήπο των λουλουδιών μόνα τους. Είναι πολύ ευτυχισμένα και περήφανα, γιατί είναι η πρώτη φορά που πάνε βόλτα χωρίς τη μαμά Κότα να τα προσέχει. Κοιτάξτε! Άρα, ματιά! Και τώρα? Δεν θα καταφέρουμε να περάσουμε! Ο παπά! Είμαστε τύποι, μαμά, να πάρτε βαθιά νάσα και πηδήξτε! Το κουράγιο να πηδήξει και δεν ακούει τις συμβουλές του αδελφού του. Το μόνο που σκέφτεται είναι πόσο εύκολα ήταν όλα όταν βρισκόταν στη ράχη της μαμάς του. Εμπρός! Έλα, ρίξε! Προσπάθεια επιτέλους! Έλα, καλέ! Μη φοβάσαι! Στάσου, θα έρθω να σε βοηθήσω! Ορίστε! Πρέπει να την βγάλουμε έξω από εκεί πέρα. Πω, χάθηκε.
Θα σου πετάξουμε ένα σκηνή. Κρατήσου γερά και εμείς θα σε τραβήξουμε πάνω. Ναι. Έλα, θα σε βοηθήσουμε. Πιάστο. Μπράβο. Έλα, κρατήσου. Τα καταφέραμε. Έλα. Μπράβο! Τα καταφέραμε! Ναι! Σωστά! Λοιπόν, τι έχεις να πεις εσύ τώρα, μικρέ μου? Σ' ευχαριστώ! Ήσουν πραγματικά υπέροχος! Δεν θα ξανασυμβεί αυτό! Και σου υπόσχομαι πως θα γίνω τόσο δυνατός όσο και εσύ! Και δεν θα τεμπελιάζω άλλο πια! Θα βασίζομαι μόνο στον εαυτό μου! Η Μανούλα θα είναι περήφανη για όλους μας! Εμπρός, πάμε σπίτι! Ναι. Η Αρκούδα και το Γουρούνι είχαν συμφωνήσει να πάνε να μαζέψουν μερικά άγρια φρούτα μαζί. Μετά όμως, το Γουρούνι έγινε άφαντο και η Αρκούδα αποφάσισε να πάει εκεί πέρα μόνη της. Μα, αυτό έγινε το Γουρούνι. Μα τι κάνει? Ει, ξύπνα! Ξύπνα! Δεν είναι ώρα για ύπνο. Μα καλά, δεν είχαμε ραντεβού σήμερα το πρωί. Πρέπει να ξυπνήσεις τώρα. Εμπρός λοιπόν, σήκω πάνω. Μα τι έγινε? Υποτίθεται πως θα μαζεύαμε άγρια φρούτα, το ξέχασες? Ναι, σωστά, αλλά... κάνει πολύ ζέστη. Και λοιπόν, δεν είναι λόγος αυτός για να κοιμάσαι ολημερής. Εμπρός λοιπόν, έλα πάμε. Ξέρεις εγώ... τι είναι αυτό? Τι ωραίο καλάθι, να το δω λίγο. Είναι ωραίο. Καλύτερο από το δικό μου. Θέλεις να αλλάξουμε? Εντάξει. Ζήτω! Πιστεύει πάντα πως τα πράγματα των άλλων είναι καλύτερα από τα δικά μου. Απέκτησα ένα καινούριο καλάθι, είναι υπέροχο και είναι δικό μου. Κάνει ζέστη αλλά όλα πάνε καλά. Έχω ένα καινούριο καλάθι για να μαζεύω φρούτα. Είναι πολύ γερό και πολύ ωραίο. Λα. Κοίτα εκεί πέρα. Ένα χωράφι με αγκούρια. Κοίτα πόσα έχει εκεί μέσα. Και είναι έτοιμα για φάγωμα. Hey, το χωράφι ανήκει στο λαγό. Μόνο ένα θέλω για να χορτάσω την πείνα μου. Μα δεν είναι δικά σου. Κοίτα πόσα έχει εκεί μέσα. Ξέρεις πολύ καλά όπως και εγώ πως ανήκουνε στο λαγό. Καλά λες να το προσέξει αν πάρω ένα μόνο. Εντάξει, κέρδισες εσύ, αλλά είναι ανοησία. Κοίτα, μια λογόμυγα.
Hey, τι κάνεις εκεί πέρα τώρα, μου λες? Τα δέντρα ανήκουν στον κύριο Ελάφη. Ο ίδιος τα φύτεψε. Θα πάρω μόνο ένα, αυτό που έπεσε κάτω. Μα, έτσι λοιπόν, ε? Ναι, βέβαια. Τι νόμιζες, όχι, να πάρει. Μα καλά, ήταν ανάγκη να τα κλέψεις, αφού σύντομα θα έχεις τα δικά σου άγρια φρούτα. Σε παρακαλώ να κρατήσω αυτό εδώ. Τι άπλιστο γουρούνι. Θα του δώσω ένα μάθημα, θα δει. Άφησε τα ήσυχα, δεν είναι δικά σου. Δεν μπορείς να τα πάρεις. Θα προτιμούσες να πεθάνω από την πείνα, έτσι, ε? Μην είσαι ανόητος. Στάσου! Αυτά είναι ό,τι πρέπει. Κοίτα αυτά τα άγρια φρούτα. Στο είπα εγώ. Ροδάκινα, αδύνατον. Οπ, κοίταξε πόσα πολλά φρούτα έχει, ε! Πού είσαι? Για κοίταξε εδώ, έχει ένα σωρό φρούτα να μαζέψουμε. Τώρα δεν μπορεί να πει πως ανήκουν στο Ελάφι. Τα βρήκα! Πού να πήγε το γουρούνι αυτή τη φορά, ε? Έρχεται η αρκούδα! Ει, μα πού είσαι? Εδώ είμαι! Έλα να με βοηθήσεις να μαζέψουμε αυτά εκεί τα βατόμουρα. Εμπρός! Μπορεί να φάνε οι αρουραίοι τα ροδάκινα. Καλύτερα να πάω να δω. Ζήτω! Είναι ακόμα εδώ! Είναι ακόμα εδώ! Σου αρέσουν τα ροδάκινα που σου έφερα? Δεν πιστεύω να νόμιζες πως είναι δώρο, έτσι. Είναι δόλωμα. Βοήθεια! Στάσου! Βοήθεια! Ο Νίκος, βοηθήστε με! Εντάξει, έρχομαι! Άσχημη η κίνηση αυτή, ανόητο γουρουνάκι. Καταδίκασες τον εαυτό σου, μόνος σου. Σταμάτα αμέσως! Σταμάτα! Σε ευχαριστώ, αρκούδα. Μου έσωσες τη ζωή. Το έμαθες το μαθήμά σου τώρα? Ναι, το έμαθα. Η απληστία σου σε έβαλε σε μεγάλους μελάδες. Μην ξεχνάς, το τέλος παθαίνεις ό,τι σου αξίζει. Το ξέρω και υπόσχομαι πως δεν πρόκειται ποτέ να ξανασυμβεί, καλό μου αρκουδάκι.
Το γουρουνάκι πήρε ένα πολύ σκληρό μάθημα και έτσι αποφάσισε πως από εδώ και μπρος θα δουλεύει σκληρά και θα ζει μια έντιμη ζωή. Η κότα. Πώς ταξινομείται το κοτόπουλο στο βασίλειο των ζώων? Η γνωστή σε όλους κότα είναι το θηλυκό του είδους γκάλους γκάλους. Είναι ένα πουλί που ανήκει στην τάξη των πουλερικών και την οικογένεια των φασιανιδών. Πόσα είδη κότας υπάρχουν και σε ποια μέρη ζουν? Όλες οι κότες ανήκουν σε ένα μόνο είδος, το οποίο και περιλαμβάνει περίπου 60 διαφορετικές ράτσες. Οι κότες εξημερώθηκαν πρώτα στην Ινδία και από τον 15ο αιώνα άρχισαν να εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο. Έφτασαν στην Αμερική περίπου στα 1500 μετά Χριστόν με τους πρώτους λευκούς απίκους. Πώς ζουν οι κότες? Οι κότες ζουν σε μικρές ομάδες που τις κυβερνά ένας πετεινός. Παρ' όλα αυτά όμως, τελευταία οι πρακτικές ανατροφής έχουν αλλάξει τελείως την κοινωνική τους δομή. Πώς κινείται η κότα? Οι κότες έχουν χάσει σχεδόν τελείως την ικανότητα να πετούν. Γενικά περπατούν μόνο και μπορούν να πετάξουν μόνο για πολύ μικρές αποστάσεις. Τι τρώνε οι κότες? Οι κότες είναι ζώα που τρώνε σπόρους και περισσότερο προτιμούν το σιτάρι. Πώς προστατεύουν τον εαυτό τους? Συνήθως, οι κότες προτιμούν να τρέξουν μακριά, αλλά αν χρειαστεί, μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους τσιμπώντας. Ποια η σχέση τους με τους ανθρώπους? Αυτό εξαρτάται. Τα αυγά τους προτιμώνται για προγράμματα διατροφής, όπως και το κρέας τους. Μπορούν να ζήσουν στην πόλη? Οι κότες συνήθως εκτρέφονται έξω από τα προάστια των πόλεων, παρόλο που προτιμούν πολύ περισσότερο να ζουν στην εξοχή. Λοιπόν, το μάθατε το μάθημά σας σήμερα! Το ηθικό δίδαγμα είναι πως αν δεν διατηρήσεις τη φόρμα σου, μετά θα παιδευτείς πολύ! Κοιτάξτε ποιοι έρχονται!